Ο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου τη Πάτρα ολοκληρώθηκε, χωρί να δοθεί το πρώτο βραβείο σε κάποια από τι πέντε αρχιτεκτονικέ ομάδε που είχαν προκριθεί στην τελική φάση τη όλη διαδικασία. Αντίθετα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, το δεύτερο βραβείο μοιράστηκε σε τρεις ομάδες από τις πέντε της τελικής φάσης με τα μέλη της να κρίνουν ότι οι προτάσεις αυτές από κοινού, εφόσον δηλαδή γίνει μια σωστή συνεργασία μεταξύ τους, καλύπτουν τα στοιχεία που ζητάει η Επιτροπή για το όραμα της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης. Ουσιαστικά, με βάση τα όσα υποστηρίζει και ο αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων Χρήστο Κορδά, που γνωστοποίησε με άρθρο του τι εξελίξει για το θέμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η Κριτική Επιτροπή παροτρύνει τι τρει αυτέ ομάδε σε μία συνεργασία. Το γεγονό ότι δεν υπήρξε πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό και μία ολοκληρωμένη πρόταση που να εκπληρώνει από μόνη τη τι ανάγκε του έργου δεν σημαίνει ότι η όλη διαδικασία δεν ήταν επιτυχημένη. Το αντίθετο, το αποτέλεσμα αποτυπώνει την επιτυχία του διαγωνισμού μέσα από όλες αυτές τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Σύμφωνα με τον κύριο Κορδά, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση μιας τόσο μεγάλης επιφάνεια γεωγραφικής επικράτειας, που ξεκινάει ουσιαστικά από το ύψος δύο μεγάλων ποταμιών της Πάτρας, δυτικά του Διακονιάρη και ανατολικά του Μιλίχου, δεν ήταν καθόλου μια εύκολη υπόθεση για τους συμμετέχοντες.